Συνέχεια του οδηπορικού μας, φίλες και φίλοι, στην όμορφη Λυκοποριά, βρισκόμαστε σε ένα, θα λέγαμε, ιστορικό σημείο της Λυκοποριάς. Ιστορικό γιατί αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε πίσω μας, είναι ένα κομμάτι της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής και συγκεκριμένα είναι η παλιά γέφυρα. Περισσότερο όμως για λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία για το κομμάτι αυτό, θα μας πει ο κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, εσείς που είσαστε εδώ πέρα η δήμον της κατάστασης, για πείτε μας δύο λόγια. Όταν είπαμε ότι έγιναν τα εγκαίνια του καινούριου σιδηροδρόμου το 1887, έναν χρόνο νωρίτερα είχαν κατασκευαστεί οι γέφυρες. Άρα λοιπόν ήταν κατασκευασμένη η γέφυρα το 1886. Την είχαν κατασκευάσει το Εθνικό Σώμα της Γαλλικής, το Εθνικό Σώμα των Γεφυροδοποιών της Γαλλικής Αποστολής. Εκείνη η γέφυρα στηριζόταν σε σιδερένιους πύργους, γιατί δεν είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, η παλιά γέφυρα. Την παλιά γέφυρα την ανατείναξαν οι Γερμανοί κατά την οπισθοχώρησή τους και την αποχώρηση από τη χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 1944. Μετά από δύο χρόνια κατασκευάστηκε αυτή η γέφυρα, ανέλαβε η εταιρεία Βίο να την κατασκευάσει και τη στήριξε πλέον σε τσιμεντένια πόδια, ναι, και όχι στους πύργους που ήταν οι πυλώνες. Αυτά ως προς την ιστορία της γέφυρας. Το 1942 ευσπευσμένα έφτιαξαν αυτό το φυλάκιο ή μη υπόγειο. Τώρα έχει ξεμπαζωθεί γιατί πέρασαν οι μπουλντόζες εδώ με τα έργα που γίνονται. Ήταν ημιπόγειο με πολυβολείο μέσα. Βλέπουμε και τις πολεμίστρες. Έτσι, με τις πολεμίστρες. Έχει εξόδους διαφυγής. Ήταν κατασκευασμένο με τεχνική αυτών των φυλακίων. Για να προσέχουν τη γέφυρα εδώ και να εξασφαλίσουν την ομαλή διέλευση αμαξοστοιχειών και στρατού. Μάλιστα. Κατοχικού στρατού. Και αν προσέξουμε, οι πολεμίστρες έχουν κατεύθυνση προς την γέφυρα. Προς τη σιδηροδρομική γέφυρα. Ναι. Ήταν εσπευσμένη η κατασκευή, όπως προκύπτει, από μία απόδειξη παραλαβής λίθων. Η απόδειξη αυτή βρίσκεται στο αρχείο του Νίκου Πολίτη που επισκεφθήκαμε προχθές, στο σπίτι εκεί. Και εμείς οι τρεις στο καφέ, ναι, τσιγάρο πρέπει και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στο καφέ, ναι, τσιγάρο πρέπει και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδερφέ. Προς το τέλος του γυρίσματός μας, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, εισβάλαμε, γιατί το έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, να εισβάλλουμε. Μας αρέσει αυτό, είναι πλεονέκτημα της εκπομπής μας. Με την καλή την έννοια βεβαίως. Εισβάλαμε σε ένα καφενείο. Τα καφενεία σήμερα τείνουν λιγάκι να, όχι να εξαφανιστούν, δεν θέλω να το πω αυτό. Απλά δεν είναι τόσο πολύ όπως ήταν κάποτε, τόσα πολλά όπως ήταν κάποτε. Σε ένα χωριό μπορούσαμε να δούμε και 3 και 4 καφενεία. Εδώ λοιπόν στη Λυκοποριά είναι το καφενείο του κυρίου Παπά με την επωνυμία Ο Πολύτεκνος. Θα μου εξηγήσει σε λίγο, γιατί ίσως να έχει και πολλά παιδιά. Γι' αυτό και η επωνυμία αυτή. Βλέπουμε κάποιες παρέες εδώ κυρίων, οι οποίοι έχουν πέσει στα τραπέζια και παίζουν. Τι παιχνίδια παίζουν? Χαρτιά, τράπουλα. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιχνίδι ανέκαθεν των ανθρώπων, ειδικά στα χωριά. Και είναι και μία, να το πούμε έτσι, μία διέξοδος, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους. Ανδροπαρέα, έτσι. Ανδροπαρέα. Καφενείο με ανδροπαρέα. Νοσταλγούμε την σύναξη της οικογένειας γύρω από το τζάκι να πυρωθεί. Το ψωμί που στηρίζαμε με την τζιμπίδα κοντά στα κάρβουνα του τζακιού να καψαλιστεί. Το καλάμι με την τρυπημένη ψύχα που χρησιμοποιούσαμε σαν φυσερό για να δυναμώσει με το φύσιμα η φωτιά. Νοσταλγούμε τον καφέ που έψινε η μάνα μας την χόβολη και το αμυδρό φως του λιχναριού που ήταν κρεμασμένο σε μια πρόκα στο τζάκι. Όλες αυτές οι γλυκές νοσταλγίες είναι η λαογραφία, είναι η παράδοση του τόπου μας, είναι οι πινελιές από το μεγάλο ζωγραφικό πίνακα της Λυκοποριάς. Με αυτό το μικρό κείμενο, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, θέλησα να κλείσω την σημερινή μας εκπομπή.